της γη έτος 2012. Στη σκιά του πολιτισμένου κόσμου υπάρχουν ακόμη χώρες που δεν δείχνουν κανένα σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Χώρες όπως η Ελλάδα. Πρόσφατο θύμα του απάνθρωπου σοφρονιστικού συστήματος της χώρας είναι ο πολιτικός κρατούμενος Άκης Τσοχαντζόπουλος. Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη και κρατήθηκε όχι σε ένα κανονικό κελί, όχι σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας, ούτε καν στην απομόνωση ενός σοφρονιστικού ιδρύματος, αλλά σε κρατητήρια ανηλίκων. Και έτσι βίωσε την απόλυτη εξαθλίωση, παριστάνοντας το Μανώλη σε ένα απάνθρωπο γύρω-γυρόλι, κάνοντας καταναγκαστική κούνια, τσουλήθρα, τραμπάλα, ακόμα και ζωγραφίζοντας σπιτάκια. Ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, αντί να απολαμβάνει ένα πιάτο κανονικό φαγητό ενηλίκων, τράφηκε με φρουτόκρεμες, ενώ όταν τόλμησε να μην φάει τα λαχανικά του, του τραβήξανε το αυτί. Η Διεθνής Αμνηστία δεν μένει αμέτωχη στο δράμα του Άκη Τσοχαντζόπουλου και διοργανώνει μια μεγαλειώδη συναυλία στήριξης με κεντρικό μήνυμα «Save Άκης». Ενώνουμε τις φωνές μας για να σωθεί ο Άκης Τσοχαντζόπουλος από το κολαστήριο των κρατητηρίων ανηλίκων. Συμμετέχουν οι U2. Δεν είναι μωρό, μην του δίνετε μπιμπέρο. Δεν είναι σωστό, λευτεριά στο Τσοχαντζόπουλο. Ο Μπρους Σπρίγκστιν. Και ειδικά για τον Άκη Τσοχαντζόπουλο επανενώνονται οι R.E.M. Πιάσανε τον Τσοχαντζόπουλο. Δύσκολα στο κρατητήριο που περνάει. Με σύντροφο μια μπαρμπύρα πουνζέ. Και στο ποπουδάκι του φορέσανε. Save Άκης, σήμερα κιόλας. Μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Αμνηστίας για να σωθεί ο Άκης Τσοχαντζόπουλος από αυτό το κουκλοθέατρο του παραλόγου.